Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η διατήρηση του κλίματος αβεβαιότητας και οικονομικής δυσχέρειας, η οποία και ταλανίζει τα τελευταία χρόνια την χώρα μας, είχαν σαν αποτέλεσμα, σύμφωνα με ερευνητές της Τράπεζας της Ελλάδος, οι όποιες θετικές επιπτώσεις γεννούσαν οι εκάστοτε ενέσεις κεφαλαίων προς τα πιστωτικά ιδρύματα να περιορίζονται σημαντικά. Τα κέρδη από κάθε ανακεφαλαιοποίηση γρήγορα διαβρώνονταν μέσα στο εξαιρετικά αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, σημειώνουν χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα θα αποδεχτεί τον δημοσιονομικό κόφτη για τη διετία 2019-2020 με την προϋπόθεση πως τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους για μετά το 2018 θα προσδιοριστούν και θα περιγραφούν από τώρα και θα εφαρμοστούν αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος το 2018. Το σχέδιο επιπλοκής του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου λίγο πριν το Euro Working Group της 12ης Ιανουαρίου. Εθνική γραμμή για το Κυπριακό από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας επισφραγίστηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, με τις διαπραγματεύσεις στην Γενέβη να συνεχίζονται, αν και η διαδικασία εξεύρεσης λύσης δεν είναι κοντά στο τέλος της, μιας και τα σημεία κυρίως των εγγύσεων και της ασφάλειας παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολα. Τοτικά κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δείκτη τιμών να κυμαίνει σε 658,51 μονάδες, καταγράφοντας οριακές απώλειες 0,10%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.